Μεγαλώνει ο κύκλος των συλλήψεων για το σοβαρό περιστατικό που συνέβη τα μεσανυχτά του Σαββάτου σε πάρκο στη Λεμεσό και το οποίο η αστυνομία αποδίδει σε ρατσιστικά κίνητρα. Οι διοκτικέ αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη τριών ακόμη προσώπων, ενός 14χρονου και δύο 15χρονων, ενώ τις προηγούμενες ώρες είχαν συλληφθεί άλλοι δύο ανήλικοι 15χρονων. Έξι είναι οι συνολικά συλληφθέντες αφού τον χώρο έσυρε χθες το απόγευμα ένας νεαρός 22χρονων. Όλοι έχουν ανακριθεί γραπτός, έχουν δώσει κάποιους ισχυρισμούς και οι οποίοι διερευνούνται. Οι δύο πρώτοι αναμένεται απόψε, το βράδυ να φυγνωρίσει. Οι αρχές πέρασαν πρώτα χειροπέδες των 22χρονων, ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού και τέθηκε υποκράτηση για 8 ημέρες. Άκρο ανησυχητικό είναι το γεγονό πω από του έξι συλληφθέντε οι πέντε είναι ανήλικοι. Αναφορικά με την υποθέτηση συνωμοσία προ διαπράξη καβολήματο, ληστεία, επίθεση μεταπραγματική και βαριά σωματική βλάβη, και αργήματα κατά πολέμηση μορφών ρατσισμού. Στην επίθεση υποδέχτηκαν οι αλλοδαποί ενέχοντα 10 με 15 άτομα. Του άγριου ξυλοδαρμού των τριών αλλοδαπών σε πάρκο τη Λεμεσού από ομάδα περίπου 15 ατόμων που είχε ω αποτέλεσμα δύο από τα θύματα να καταλήξουν με τραύματα στο νοσοκομείο που ακόμα νοσηλεύονται. Προηγήθηκε ληστεία σε βάρο του 20χρονου διανομέα από τον Πακλατέ όταν αυτό μετέβη στην περιοχή Αγίου Αντωνίου για να παραδώσει παραγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι ανήλικοι οι ανακρινόμενοι παραδέχθηκαν αποδείχθηκαν ότι έκλεψαν το φαγητό και την ποτοσικλέτα από τον διανομέα δίνουν ωστόσο μια διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα που ακολούθησαν, αφού ισχυρίζονται ότι οι αλλοδαποί όταν μετέβησαν στο πάρκο τους επιτέθηκαν με άγριες διαθέσει και κρατώντας μαχαίρια. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι αρχές δεν αποκλείουν να προκύψουν και άλλες συλλήψεις.